Εγώ, πού είναι ο γόγος? Είχαμε πάει, ρε παιδί μου, μέσα να δούμε το τέτοιο, το γείτονα της Άννας. Κάνει το λάστιχο και το... Τι έκανε, ρε Κούνι? Έκανε το μπαλκόνι, το μεταξύ καθάριζε το μπαλκόνι και το έκανε τελικά με το λάστιχο. Εκεί που αυτό, να πιάσουμε την κουβέντα και λέγαμε για τους οργανισμούς, για τους οργανισμούς. Αλλά το μεταξύ... Καθώς βγήκαμε από την κρεβατοκάμερα που είχαμε να την πάνε να δείτε με τον γείτονα πώς έκανε τον μπαλκόνι, βγαίνει έξω ρε παιδί μου και λέω κάτι ωραίο άρωμα υπάρχει μέσα στο σπίτι, κάτι αυτό είναι, και μετά θυμηθήκαμε ότι ψήναμε ένα κέικ. Το πάμε στη Μαρία το κέικ. Να φάμε λίγο να δούμε πώς είναι και άμα είναι καλό το πάμε. Γιατί, που κλείνει. Θεωρείτε ότι το κέικ δεν είναι καλό? Που αντί για σταγόνες μέσα με φρούτα βάλαμε σταγόνες σοκολάτες δυο σακούλια. Γι' αυτό έχει βγει μαύρο, είναι το πρέπει να είναι άσπρο. Τι άλλο θες? Θα μπει για μπάνιο. Άσε με λίγο να χαλαρώσω. Καλά, θα πω εγώ για μπάνιο, έτσι κι αλλιώς πρώτος. Τώρα αυτό πρέπει να ξεπαγώσει έτσι, να κρυώσει. Εντάξει, θα... Γκέι, καλέ. Έχει μία γεύση. Έχουν βάλει πορτοκάλι, ε. Πώς είναι? Αχ, καλέ, κουλουράκια πορτοκάλι να κάνουμε. Με κανέλα. Θα δοκιμάσουμε λίγο. Η μυρωδιά τι να μου κάνει, η μυρωδιά καλή είναι. Δεν... Μα και πού να το φάσουν το θέμα. Λοιπόν, το κέικ να τους πεις ότι πρέπει να σπάει. Τι να σπάει? Από πάνω, καθώς ψήνεται. Α, γιατί, εσύ γιατί δεν το λες δηλαδή? Εσύ είσαι εσύ το μαγείρεψες. Ναι, αλλά εσύ έβλεπες το τσόφλε μέσα. Τέλος πάντων, άμα μιλάς, θα μιλάς πιο δυνατά για να ακούγεσαι μέσα στο βίντεο. Μην νομίζω το κόσμο ότι μιλάμε την πολυθρόνα μόνος μου. Παραμιλάω στο δίδυμο μόνος μου, μην το παρακάνουμε κιόλας, είπαμε του πούστη. Θα νομίζω ότι έχω άνθρωπο δίπλα μου και δεν έχω. Τις λάμπες, γιατί είσαι ένα ψελεσμάνο με ήλιο. Κρυώνεις. Εγώ δεν κρυώνω. Ούτε αυτός κρυώνει. Εγώ θα βγάλω και το βρακί μου σε λίγο. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Εμείς καθόμαστε με το, πώς το λένε, με 9 βαθμούς είμαστε μέσα στο σπίτι και δεν γίνεται και για καμία θέρμανση. Τώρα που έχουμε και ήλιο θα βάλουμε θέρμανση. Έχω την εντύπωση, παιδιά, και το είδα χωρίς γυαλιά, κλείστε όλο, ότι ο σπίτις στην κρεβατοκάμαρα γύρω στο πρεβάζι, το βλέπετε το πρεβάζι εκεί πάνω, εκείνο εκεί, έχει μαζέψει και θα βγάλει υγρασία. Έχει να γίνει το ταβάνι σίσκα, το μιλάμε. Θα παραλάβει ένα σπίτι ο Καριόλης, ο σπιτονικοκύρης, τον κερατά, γιατί του είπα να το φτιάξουμε και δεν ήθελε. Φοβότερα μην δώσει 1000 ευρώ για να φτιάξουμε τα αλουμίνια που θα τα έδινε εγώ και θα τα κάταγα από τον Νίκη και θα του βγει ένα φράγκο. Ας το καίει κάτω, μάλλον του βλέπω να τον πάρει. Τέλος πάντων. Είχαν πάει τις αδερφίτσες, είχαν πάρει μια τούρτα το μεταξύ, αυτό και την πήγαν έτσι την τούρτα, πάνε την τούρτα κάτω. Δεν ξέρω τι μάνα του αδερφίτσες, κάποιος είναι έκανε γενέθλια και το έστειλα τούρτα κάτω. Την πήραν παιδί μάνα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το σπίτι θα γίνει σύσκατο, παιδιά, σας το λέω. Θα το πληρώνει ο Πούστης γιατί δεν έκατσε να με μαζέψει από το κρύο που είμαι κάθε εβδομάδα και κρυωμένος. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή μου, πες το. Άμα πια. Δεν με λυπήθηκε, γιατί εγώ να τον λυπηθώ? Τα καλέστα και παθέστα. Είχα πει εγώ στον μπάρμπα του επάνω απέναντι που είναι ο μπάρμπας του, του λέει θα μου κάνεις καμιά έκπτωση στα Νίκη. Όχι, μου λέει, εσύ κάθε μέρα ψήνεις, μου λέει. Εγώ πληζόλη το μεταξύ φαίνεται τα παιδιά κρέατρα, παιδί μου, κάνουμε σαν FN ένα τύπο. Φέρνει ένα στις κορακόλες, άλλο στο ψωμί, άλλο στο κρέας, άλλο αυτό, τι θέλει καθένα να φάει. Και βάλαμε εγώ, βάλα τσιμπαλέτες και το ψήσουμε και το σπίτι, παιδί μου, να κάτσουμε. Πού πάει αυτό? Τι κάνει? Τέλειωσε. Γιατί μιλάει χαμηλόφωνα? Πρέπει να αρχίσουμε δίαιτα. Τέλος πάντων, του λέω του σπίτι νοικοκύρη, ρε παιδιά, θα κατεβάσουμε λίγο τα νοικοκύρη. Α, δεν είναι στο δικό μου χέρι, δεν μπορώ, μου λέει. Εσύ κάθε μέρα τρως κρέας, μου λέει. Τέλος πάντων, και μου λέει, εγώ τρώω μόνο φακές και ρεβίθια. Του λέω, άμα θα έρθει στα δικά μου ντουλάπια, του λέω, ούτε αυτά υπάρχουν, του λέω, αλλά δεν το συζητάμε, θα του κάνω. Να είσαι καλά, ρε Αναστάσια.
Να σε κάνω. Έξω το βάνι. Μάζω τα στεγνά, μωρή νοικοκύρα. Αφού δεν υπάρχουν μανταλάκια, βάλτε στη μέση. Πάει. Θα φύγω τα ρούχα κάτω. Δικά μου να μην είναι και δεν με νοιάζει. Τι τα δικά σου να μην είναι, ρε μάνα μου. Αυτά που θα βάζει από κάτω. Παιδιά, δεν το έχει ο άνθρωπος. Τι σου έδειξες ότι είμαι κι εγώ τσιγάρο τέτοιο. Ναι, δεν θα τους δείξεις. Όποιος δει αυτό το βίντεο, θα το ανεβάσω μάλλον τώρα λίγο συντόμως σήμερα. Επειδή στο κουβέντιαζα και είναι στη σκέψη μου τις άμεσες, επειδή σε χτες είχα ένα ωραίο ταξίδι κάπου πήγα και γύρισα και είδα ένα μεγάλο κενό μπροστά μου. Ένα μεγάλο κενό και ένα καινούργιο πράγμα. Ένα κενό δηλαδή που το γέμιζα εγώ με ό,τι εγώ ήθελα. Δεν το είπαμε, σας το είπα αυτά χτες. Α, που σου λέω δεν ήσουν δίπλα μου και έψαχνα σε βλό και έτσι μετά κατόπιν ορτής και έφανες εσύ τα δικά σου λιθαράκια, χώρια. Εθεάθησα λοιπόν, πήγα ένα ταξίδι, όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Πήγα ένα ταξίδι λοιπόν και στο ταξίδι που στο γυρισμό, στην πόρτα που άνοιξε και βγήκα έξω, υπήρχε ένα ουρανός, παιδί μου, ένα λιβάδι τεράστιο. Κανένας δεν ήταν μπροστά, ο μόνος που ήταν ήταν ο Κούλης που ήρθε. Και βάναμε μαζί με τον Κούλη πράγματα έτσι διάφορα. Έβανα αυτό, α πούμε, και τα συντηρούσα εγώ. Τα δέντρα να έβανε το σπόρο Κούλης, και εγώ να συντηρούσα και να έφτιαχνα αυτό που έφτιαχνα, α πούμε, τα θεμέλια. Γιατί έβανα στην ουσία βράχους και πρέτες, αλλά στην άκρη για να προχωρήσουν να ανοίξει ο δρόμος, α πούμε. Και του λέω το Κούλη, ρε παιδί μου, τι να είναι αυτό το πράγμα. Μου λέει τίποτα, μου λέει ότι δεν μου λέει αυτό, μου λέει να έχει το νου σου. Μην φοβηθεί, δεν φοβάμαι εγώ τέλο πάντων κάτι τέτοια θέματα. Αλλά θέμα μα χαίνησε το μεταξύ που λε Κούλιε, θα έλεγα Αναστάση, θα έλεγα Κούλιε. Κούλιε, θα λέμε, όχι Αναστάση, ε. Γιατί λέει υπάρχει και Αναστάση, ο. Είναι να πλώσε η νοικοκύρα και τα πλώνει όλα έξω από το μπαλκόνι. Θα φύγουν στους γειτόνους τα στριγκάκια της, γιατί δεν έχω δικιά μου βρακιά μέσα. Τέλος πάντων, αυτά είναι στεγνά, μάζεψε τα όλα. Πού είχαμε μείνει, πώς το λένε, έφτιαξα που λέτε το Σταβίρ κανάλ, για όπως έλεγα και πριν στο βίντεο με το τέτοιο, πες το, με το Facebook, ρε παιδί μου, να μην είναι ο καθένας οποιοδήποτε και νομίζει ότι προσβάλλεται και δεν προσβάλλεται και δεν συμμαζεύεται. Έκανα το κανάλι. Όποιος θέλει λοιπόν θα μπει μέσα στο. Πώς το λένε, μέσα στο YouTube, θα βλέπει τα βίντεο, θα ακολουθεί τα βίντεο αν θέλει μέσα στο YouTube, αν δεν θέλει με γεια του και χαρά του. Εγώ μέσα από Facebook, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε δεν μιλάω, οτιδήποτε. Μιλάω, μου λέτε ναι, ενθαρρυντικά μηνύματα, λέτε ότι σας αρέσουν τα βίντεο μου. Επειδή όμως ο καθένας έχει τη δικιά του οικογένεια, τη δικιά του ζωή, τη δικιά του οτιδήποτε, και εγώ δεν χωράω σε όλο αυτό το πράγμα από το πουθενά και το ξεκάρφωτο. Και επειδή όλοι εσείς και καθένας μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει το δικό μου χούμορ, τη δικιά μου ιδιοσυγκρασία, τη δικιά μου ανεξαρτησία, το δικό μου όλο αυτό το πράγμα, και επειδή όλο αυτό το πράγμα το δικό μου τρομάζει και φοβίζει, εγώ λοιπόν φάντησα να συμφωνήσω μάλλον μαζί με τον εγώ να φτιάξουμε ένα κανάλι, να φτιάξουμε αυτό το πράγμα, να μπαίνει όποιος θέλει να βλέπει εκεί εμένα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει δημοσιότητα, δεν με ενδιαφέρει αν θα προχωρήσει παραπέρα. Με ενδιαφέρει να είμαι εγώ. Και επειδή σε έχω τα στημένα, δεν τα μπορώ και δεν τα γουστάρω, δεν θα το προωθήσω και πολύ παραπάνω όπως έχουν προωθήσει άλλοι. Θέλω να πιστεύω. Εάν είναι όπως θα θέλω, εγώ με τα δικά μου σταθμά και μέτρα, ευχαρίστω. Τι λέγαμε. Ναι. Άρα λοιπόν, πολύ απλά, υπάρχει ένα πλάνο να ξεπλανιαταστεί. Και να γίνει το πλάνο πάλι το δικό μου. Εγώ το στο Facebook το δικό μου είχα 5-10 προφίλ για φίλους και τα 5-10 ήταν δικά μου προφίλ για να παίζω απλά τις μελισσούς και τα παιχνιδάκια μου. Όλα τα υπόλοιπα μου είναι περιτά. Δεν λέω ότι μου είστε περιτοί, απλά θεωρώ ότι δεν μπορώ να εισβάλλω μέσα στη ζωή σας κατά αυτόν τον τρόπο, να μπαίνω στον κόσμο σας, στο αυτό σας και σε οτιδήποτε. Επειδή σε εγώ τα δικά μου βίντεο τα βλέπω και περνάω όμορφα, γιατί λέω τι λέει αυτός ο τύπος, επειδή μου που στην ουσία μπορεί να είμαι εγώ καλή ώρα που βλέπω τον εαυτό μου τώρα απέναντι στην οθόνη. Εγώ μέσα από μένα παίρνω πάλι μαθήματα, γιατί τα βλέπω, τα λέω και πάλι ξυπνάω το αυτό μου και λέω κάτι γίνεται. Και κάποιοι από όλους εσάς που το ίδιο μου λέτε και που μου στέλνετε μηνύματα και διάφορα στο προσωπικό τέτοιο. Τσάτι. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα, και επαφή μπορεί να έχετε μαζί μου εφόσον μπορείτε να με δείτε στο Facebook και να μου στείλετε ένα μήνυμα ή ένα κάτι. Πολύ απλά δεν θέλω να είμαι βάρος εις εσάς. Προτιμώ να φύγω εγώ παντί να φεύγετε εσείς και να έχετε και μούτρα γιατί φεύγετε. Που δεν έχει κανένα μούτρα γιατί φεύγει, απλά έτσι φεύγετε όλοι ευχαριστημένοι, θέλω να πιστεύω. Φεύγετε έτσι και λιώζει, παιδί μου. Απλά επειδή σκουράστηκα, ξέρεις, να έχω κόσμο περιττό μέσα στο θέμα μου. Καλά δεν λέω. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω. Αν και είμαι δίδυμος, αν και είμαι της επικοινωνίας, δεν μπορώ τις μαλάκες. Έχω αλλεργία. Μην καθενός η ντάβλα στο κεφάλι. Χάνετε τα καλύτερα. Βρεσούλα, θα σε τραβάω βίντεο προσωπικά να σου κάνω να σου δει. Μα την Παναγία, θα σε τραβάω. Μπασούλα, μόνο και μόνο για τον Κυριάκο σου.
Και για τούτον εδώ τον Αντούβιανο, θα σου τραβάω προσωπικό βίντεο να σου στέλνω να δεις τι κάνει το διδυμάκι, γιατί χάνει τα καλύτερα όταν γράφω βίντεο. Πρέπει να έχω καλή μία κάμερα από εδώ για να δείχνω τι κάνει το τέρας. Κατάλαβες, μόνο και μόνο για τη σούλα θα τραβάω βίντεο, προσωπικό θα τη σου στέλνω. Α, έτσι μωρή κουφάλοβα. Α, και γιατί με βάλεις και διέγραψε το τέτοιο. Το που φτιάχναμε το γκέικι, να τα έστελνα στη γυναίκα, να δει που φτιάχνουμε το γλυκό. Με λισομανάξεις κερατά, να χαθείς να χάνεις. Πάω να κάνω μπάνιο, έχω να πάω και να πάω αυτόσω. Έχουμε ραντεβού σήμερα, πάμε να πιούμε καφέ υποτίθεται το πρωί. Η Μαρία θα είναι στο μαγαζί. Μιλάτε ρε. Ωραία, γιατί μου το παίζετε αρλεκίνη σήμερα. Με φουντώνετε ρε πούστη μου χωρίς λόγο. Εγώ είμαι πάντα, πώς το λένε. Στα ραντεβού μου είμαι άγγλος. Εγώ δεν είμαι άγγλος στα ραντεβού μου, τι είναι αυτό. Το σε ρώτησε του ήρθε, τι ξέρω του ήρθε. Ναι, πέτω της κάτω. Τι ρώτησε μου είμαι. Τι ώρα και πώς και τι. Αμα ήξερα το σου λέω. Ας πάνω. Τσιτώνει. Παρόλο το σεξ, τσιτώνει το νευρικό σύστημα. Δεν το έχω. Πάνω ανεβάσω το βίντεο. Πώς το λένε αυτό το βίντεο. Πώς θα το ονομάσω. Οργασμός του κέικ. Ναι, άντε να πω εγώ οργασμός του κέικ, αφού καταλήξαμε να λέμε άλλον πάλι.